Η Επανάσταση που έρχεται είναι το βιβλίο που συγκεντρώνει τις απόψεις, τα άρθρα και τις συνεντεύξεις του μεγάλου αγωνιστή της αριστεράς Κώστα Κάπου και βρίσκεται εδώ και ένα περίπου μήνα στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Ο γνωστός για την αγωνιστική του δράση, Κώστας Κάπος, αλλά και για τις πανανθρώπινες αξίες, στις οποίες πίστευε και διεκδικούσε, απετέλεσε και πολλούς αριστερούς έμπνευση, ενώ η ζωή και η δράση του καταγράφουν την ιστορία του κομμουνισμού στη χώρα μας. Το βιβλίο παρουσίασε στο γενιώτικο κοινό ο πανεπιστημιακός καθηγητής Βασίλης Τσίκαρης, ενώ την επιμέλεια των κειμένων έχει κάνει ο γιος του Κώστα Κάπου, Θανάσης. Ο Νίκος Ηλίας και ο Βασίλης Τσίκαρης μίλησαν με θερμά λόγια για τον αγωνιστή και τον άνθρωπο Κώστα Κάπο, τονίζοντας πως το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει όπλο και οδηγό για κάθε εργαζόμενο, ενώ ο Θανάσης Κάπος ευχαρίστησε τους αγωνιστές και το κοινό που αγκάλιασαν το βιβλίο. Νομίζω ότι το εργατικό κίνημα της χώρας μας χρωστάει πολλά στον σύντροφο του Κώστα του Κάπο. Και σήμερα γίνεται μια προσπάθεια να καταγραφούν οι απόψεις του όλα αυτά τα χρόνια που πάλεψε ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Ο τίτλος «Η Επανάσταση που έρχεται» φωτογραφίζει με τον πιο εύστοχο τρόπο αυτό που ο Κώστας Κάπος ήταν. Ήταν ένας ευσυνείδητος κομμουνιστής, ταγμένος ολοκληρωτικά στην πάλη για τα δίκαια της εργατικής τάξης, απόλυτα πεισμένος για την τελική επικράτησή της, απόλυτα πεισμένος για την νομοτελειακή αναγκαιότητα του σοσιαλισμού. Ο αναγνώστης του βιβλίου, άσχετα με το αν συμφωνεί ή όχι με τις απόψεις που εκφράζονται, θα γίνει κοινωνός καταρχήν με την πορεία του κινήματος τα τελευταία 40 χρόνια.